Yo, λοιπόν, λίγο πριν ξεκινήσει το βίντεο θέλω να πω 2-3 πραγματάκια. Το παρακάτω βίντεο είναι η γνώμη μου και το τονίζω, ούτε κάποιο δράμα θέλω να ξεκινήσω, ούτε κάποιο ντίστα λέω και παρακάτω θα τα δείτε και μόνοι σας. Το ξεκαθαρίζω από τώρα, δεν θέλω να ξεκινήσω κάποιο δράμα γιατί θα γράψει το λέω από κάτω, ξεκινάς δράμα, όχι για κανέναν απολύτως λόγο, θα το δείτε και σε λίγο, είναι απλά η γνώμη μου, είναι απλά η γνώμη μου. Οπότε, όσοι ήρθατε απλά για να κάνετε, να κράξετε και όλα αυτά, κάντε ένα dislike, κάντε ένα comment και φύγετε. Όσοι θέλετε απλά να δείτε την όλη φάση, απλά δείτε το βίντεο μου. Βγήκε λίγο μεγάλο, απλά δεν μπορούσα να κόψω κάποια πράγματα γιατί όντως έπρεπε να τα πω και ήθελα να τα πω. Οπότε, απολαύστε. You ain't heard of shit like that. Working all night, you know shit like that. Cutting people off, you know shit like that. Γεια σας εδώ! Και σήμερα λοιπόν, στο πριν ξεκινήσει το σημερινό βίντεο, θέλω να ξεκαθαρίσω από τώρα κάποια πράγματα. Αυτό το βίντεο δεν είναι για να κράξω ή να χαιτάρω ή να ντισάρω, όπως θέλετε πείτε το, τον 2J. Απλά θέλω να πω την γνώμη μου πάνω σε κάποια λόγια που είπε στο πιο πρόσφατο βίντεο που βγάλε στο κανάλι του χθες για εμένα, προχθές για εσάς. Τα οποία αρκετά πράγματα από αυτά που είπε είναι ψιλοπροσβλητικά εντός παρένθεσης για YouTubers σαν και εμένα και όλα αυτά. Οπότε πάμε να δούμε μερικά από αυτά. Θέλω να σας πω κάτι που γίνεται στο ελληνικό YouTube. Και δεν θα πω ονόματα γιατί δεν θέλω να ξεκινήσω δράμα, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Απλά γίνεται κάτι που ξέρω ότι γίνεται και δικαίωμά σας, απλά προσωπικά δεν μου αρέσει. Υπάρχουν YouTubers που έχουν ας πούμε 15.000, 20.000 subscribers. Λοιπόν, για αρχή λέει τόσο ειρωνικό το 15 με 20.000 subscribers, λες και είναι ένα νούμερο το οποίο είναι χαμηλό. Ναι, οκ, okay, για τα στάνταρ του εξωτερικού τα 15 με 20.000 subscribers δεν είναι τίποτα, αλλά για την Ελλάδα είναι ένα αρκετά μεγάλο ποσό όταν υπολογίζεις ότι στη χώρα μας έχουμε 10 μίλια πολίτες και σχεδόν ούτε το ένα δεν είναι στο YouTube. Οπότε τα 20 με 30.000 δεν είναι λίγα, είναι πάρα πολλά, βασικά αρκετά για ένα YouTube κανάλι. Και δεν θέλω να σας πω συγκεκριμένες περιπτώσεις με λεπτομέρειες, γιατί δεν θέλω οι YouTubers που συζητάω να καταλάβουν ότι μιλάω για αυτούς και να ξεκινήσει μια φασαρία. Απλά θέλω να μιλώ σε εσάς τους fans, τους subscribers. Να μιλήσω και σε εσάς τους YouTubers, γιατί ξέρω ότι πάρα πολλοί YouTubers τώρα βλέπουν αυτά που λέω, γιατί εμείς οι YouTubers βλέπουμε ο ένας τον άλλον. Άσε που κάποιοι λένε, όχι αυτό δεν το βλέπω, δεν μου αρέσει. Fuck him, με έβρισε σε ένα βίντεο. Θα συμφωνήσω άπειρα σε αυτό το σκηνικό, με αυτό το πράγμα που είπε, γιατί βγαίνουν αρκετοί YouTubers σε άλλο. Αυτό είναι μια παρένθεση, γιατί βγαίνουν και λένε, π.χ. ξέρεις τι, δεν βλέπω βίντεο αυτού, δεν κάνω αυτό, δεν κάνω εκείνο, δεν τον γουστάρω, ενώ σίγουρα τον βλέπουν και τον σχολιάζουν. Anyway, ήταν μια μικρή παρένθεση, συνεχίζουμε στο κύριο θέμα. Υπάρχουν YouTubers που έχουν 10.000 subscribers και αποφασίζουν να κάνουν ένα meetup, ένα meet and greet. Που εντάξει, ό,τι θέλεις θα κάνεις, δικό σου κανάλι. Προσωπικά πιστεύω είναι πάρα πολύ ηλίθιο στους 10.000 και στους 20 και στους 30.000 subscribers να κάνεις meetup. Οπα. Λοιπόν. 10.000, 20, 30.000 subscribers είναι λίγα λοιπόν για τα στάνταρ της Ελλάδας, από όσο μας λέει ο μεγαλύτερος Έλληνας YouTuber. Οπότε, σας θέτω εγώ το εξής, ότι για ποιο λόγο πρέπει να είσαι ψώνιο για να κάνεις κάποιο meetup. Εγώ προσωπικά το πρώτο μου meetup το είχα κάνει στους 2.000 subscribers πρόπερση το καλοκαίρι, πέρσι θα σας γελάσω, δεν ξέρω πώς πάνε η σεζόν για να σας το πω έτσι. Το 2015 τέλος πάντων, πέρσι το καλοκαίρι, στην Αθήνα μαζί με τον Τίντους και τον Deadly Muffin. Είχα 2.000 subscribers και αυτοί 7. 7 ο ένας και 7 ο άλλος. Δεν νομίζω να έγινε για να το παίξουμε κάποιοι, να δείξουμε το ψώνιο μας ή διάσημοι και τέτοια. Ο λόγος που κάνω εγώ προσωπικά τουλάχιστον meetup είναι για να δω τα άτομα τα οποία με έχουν βοηθήσει και με έχουν φτάσει εδώ που με έχουν φτάσει. Για να δω τα άτομα τα οποία με στηρίζουν, γιατί χωρίς αυτάους δεν θα ήμουν απολύτως τίποτα. Οπότε το να λέει κάποιος είναι μαλακία, βλακία, χαζό το να κάνεις ένα meetup για να γνωριστείς με τα άτομα τα οποία σε στηρίζουν καθημερινά και σε έχουν φτάσει εδώ που σε έχουν φτάσει και σε υποστηρίζουν, δεν νομίζω να είναι και το καλύτερο και το πιο ωραίο πράγμα. Γιατί χωρίς αυτούς δεν θα ήμασταν τίποτα. Χωρίς τα άτομα τα οποία βοηθάνε τα κανάλια, στηρίζουν, βλέπουν οτιδήποτε. Χωρίς αυτούς δεν θα ήμασταν τίποτα. Οπότε να κάνει κάποιος ένα meetup για να συναντηθεί, να βγάλει μια φωτογραφία, να μιλήσουν, γιατί το να τον βλέπεις κάποιον πίσω από μια οθόνη είναι αρκετά διαφορετικό από τον δεις από κοντά, να ανταλλάξετε μια γνώμη, μια ιδέα, οτιδήποτε, να τους πεις κάτι από κοντά. Είναι αρκετά διαφορετικό από το να τον βλέπεις σε μια οθόνη. Οπότε δεν είναι κάτι χάζο ή κάτι ηλίθιο, όσους subscribers και να έχει ο άλλος, είτε αυτή είναι 500, είτε 1000 ή 2000,
για να βγάλει κάποιος να κάνει ένα meetup και να συναντηθεί με το κοινό του. Πιστεύω ότι είναι κάτι πολύ ωραίο και το εκτιμάει ο κόσμος το να κάνει κάποιος ένα meetup, ώστε να δει αυτόν τον άνθρωπο τον οποίο θαυμάζει, του αρέσει οτιδήποτε. Ή έστω απλά τον βλέπει ή ότι είναι αυτό. Το meetup δεν είναι για να το παίξεις κάποιος ή να βγάλεις κάποιο χρηματικό κέρδος από αυτό. Είναι για να κάνεις ένα meetup, να δεις τα άτομα που σε στηρίζουν, να μιλήσεις, να ανταλλάξεις κάτι, να τους πεις ένα ευχαριστώ από κοντά, ένα οτιδήποτε. Δεν είναι για να κερδίσεις, για να το παίξεις κάποιος. Και κάνουν το meetup. Και μαλάκα, είναι τόσο like ψώνιο φάση, είναι τόσο περήφανοι για τον εαυτόν τους. Λες και έχουν 650,000 subscribers. Yo, λοιπόν, δεν θα το σχολιάσω το ψώνιο γιατί okay, είναι αναλόγως και το άτομο. Απλά γιατί μιλάω αυτή τη στιγμή για εμένα. Δεν είσαι ψώνιο ή star του Hollywood αν κάνεις meetup. Το να φτάσει 650,000 subscribers, ξέρεις, είναι και λίγο δύσκολο το να φτάσει κάποιος μόνος του. Γιατί θα πρέπει να βοηθήσει κάποια τηλεόραση, θα πρέπει να βοηθήσουν κάποια μέσα, κάποια site, θα πρέπει να βοηθήσουν αρκετά πράγματα. Τα οποία τα έχουν συζητήσει κάποια άλλα κανάλια, τα οποία εντάξει, γνωρίζουμε ποιοι είναι. Anyway, λοιπόν, οπότε το. Δηλαδή, στην Ελλάδα ο μόνος που μπορεί να κάνει meetup είναι ο 2J. Δηλαδή, άμα δεν έχουμε 650,000, δεν μπορούμε να κάνουμε κάποιο meetup. Δηλαδή, κανάλια με 400,000, Jeremy π.χ., δεν μπορεί να κάνει meetup. Δεν είναι. Είναι πολύ λίγα. Είναι πολύ λίγα τα 400,000, ας πούμε. Ή τα 30, ή τα 80 για την Ελλάδα. Με βάση εννοείται τα λεγόμενα του μεγαλύτερου Έλληνα YouTuber. Ναι, το να είσαι περήφανος δεν ξέρω γιατί είναι κακό. Είμαι πολύ περήφανος εγώ για αυτό που έχω καταφέρει. Το να έχω ένα κοινό το οποίο να με στηρίζει. Το οποίο θέλω να κάνω ένα meetup. Το meetup βασικά είναι το λιγότερο το μπορείς να κάνεις για να πεις ευχαριστώ στο κοινό που σε βοηθάει, τα άτομα που σε στηρίζουν και όλα αυτά. Οπότε το meetup είναι κάτι το λιγότερο που μπορείς να κάνεις για να στηρίξεις τον. Για να τους πεις ένα ευχαριστώ, ρε φίλε, για όλα αυτά που κάνουν. Γιατί ξαναλέω, χωρίς το κοινό δεν είμαστε τίποτα YouTubers και όχι μόνο YouTube. Τραγουδιστές, ηθοποιοί, όλα. Οπότε ξαναλέω αυτό με το περήφανος. Ναι, είμαι περήφανος που έχω καταφέρει κάτι τέτοιο. Έχω τουλάχιστον προσωπικά. Δεν λέω ότι. Για να μην γίνει πάλι κάποια παρεξήγηση, όπως είπα και πριν. Δεν λέω ότι το λέει για εμένα. Απλά επειδή πάνω κάτω είμαι σε αυτά που λέει, ήθελα να βγω να πω την γνώμη μου πάνω σε αυτό το θέμα. Οπότε, ναι, απαντάω. Εγώ είμαι περήφανος. Είμαι περήφανος για το νούμερο που έχω καταφέρει. Δεν λέω ότι είναι κάτι τεράστιο, αλλά είναι αρκετά μεσαίο καλό για την Ελλάδα. Για την χώρα η οποία δεν είμαστε τόσο εξελιγμένοι στο YouTube και όλα αυτά. Τώρα ξεκινάει και λένε όλοι: ω, ας δούμε τον καιρό στο ίντερνετ, ας δούμε αυτό το τραγούδι στο YouTube. Τώρα ξεκινάει και ζωντανεύει το YouTube στην Ελλάδα. Οπότε, ξαναλέω, είμαι περήφανος. Δεν είναι άλλο το είσαι ψώνιο και άλλο είναι το είσαι περήφανος. Το να είσαι περήφανος είναι κάτι πολύ ωραίο. Να είσαι περήφανος για κάτι το οποίο το έχεις καταφέρει, το έχεις προσπαθήσει. Εγώ προσωπικά δεν βρήκα έτοιμο το YouTube. Δηλαδή δεν ξεκίνησα μια μέρα. Πήρα μια κάμερα, άνοιξα και λέω: όπα, θα φτάσω 500-200 εκατομμύριους subscribers. Ξεκίνησα για την πλάκα μου και έχει φτάσει ένα αρκετά ωραίο. Και είναι. Εντάξει, τώρα θα κορίθα γελάσετε τα άτομα τα οποία βλέπετε το κανάλι μου σε ένα αρκετά σοβαρό σημείο. Αλλά είναι σε ένα καλό σημείο, το οποίο το ξεκίνησα για την πλάκα μου και το έχω φτάσει εδώ που το έχω φτάσει. Ναι, είμαι περήφανος εγώ γι' αυτό. Εγώ έκανα το πρώτο μου live, το πρώτο μου meet and greet που πέρασα το μισό εκατομμύριο subscribers, γιατί ένιωθα ότι πριν από αυτό δεν αξίζει. Ωραία, λοιπόν, θα το πιάσω λίγο πιο σταδιακά το όλο θέμα. Δεν θα σε πάω στους 10-20,000, θα σε πάω στους 450. Δηλαδή, αν έκανες 450,000 subscribers event, θα ήταν ανούσιο. Δηλαδή, θα έλεγες 450,000 subscribers. Έχω κάνω event, εντάξει, σιγά. Αλλά επειδή φτάσα 500,000 και ακούγεται πιο ωραίο, δηλαδή μισό μύριο, θα κάνω ένα event. Για ποιο λόγο? Μόνο και μόνο για να ακούγεται πιο ωραία. Κάνεις το event όταν θεωρείς ότι θέλεις να δεις το κοινό σου, να τους μιλήσεις και θέλουν και αυτοί να σε συναντούσουν από κοντά να μιλήσετε. Το κάνεις το event για το κοινό. Και για εσένα εννοείται. Γιατί και εγώ σε όποιο event ή σε κάποιο event που έχω πάει καλεσμένος, σε κάποιο meetup που έχω διοργανώσει εγώ, δεν ξέρετε πόσο χαρά νιώθω εγώ που βλέπω τα άτομα τα οποία με στηρίζουν καθημερινά. Δεν το κάνεις για να κερδίσεις εσύ. Ή για να κερδίσει το άτομο. Τα κάνεις για να κερδίσετε και οι δύο. Από αυτό το πράγμα βγαίνετε κερδισμένοι και οι δύο. Και εσύ που χαίρεσαι για τα άτομα τα οποία σε στηρίζουν και σε βλέπουν, και αυτοί τα οποία άτομα βλέπουν εσένα, που σε βλέπουν καθημερινά στο YouTube, σε μια οθόνη όπως είπα και πριν, και θα σε βλέπουν από κοντά. Είναι πολύ ωραίο συνέστημα. Το έχω περάσει και εγώ που έχω δει κάποιους YouTubers από κοντά που τους θαυμάζω και όλα αυτά. Οπότε ξέρω πώς είναι η όλη φάση. Οπότε όσους 15, 2.000 subscribers, όσους και να έχει. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να μπορεί να το κάνει και να υπάρχει κόσμος ο οποίος θα το στηρίξει αυτό το πράγμα. Ξέρεις, αν θα κάνεις meet and greet, αν θα κάνεις live, θα κάνεις κάτι γαμάτο. Να έχει κάτι να βλέπουν οι fans. Όχι απλά να κάνεις ένα meet and greet
για να δείξεις ότι είσαι ψώνιο. Θα σχολιάσω το εξής. Για να γίνει ένα τέτοιο event στην Ελλάδα, όπως λες, δηλαδή με να γίνει κάτι υπεργαμάτο, δηλαδή χρειάζεται έναν τεράστιο χώρο, ένα κλαμπ, ένα μαγαζί, ένα οτιδήποτε, χρειάζονται κάποια λεφτά. Αυτά τα λεφτά θα τα ζητήσεις από τους φαν σου. Για ποιο λόγο να τους ζητήσεις λεφτά για κάτι το οποίο τους προσφέρεις ως ευχαριστώ? Γιατί να ζητήσεις λεφτά από το κοινό σου, από τη στιγμή που είναι αυτά τα άτομα σε έχουν στηρίξει και σε έχουν φτάσει όπου σε έχουν φτάσει? Εμένα εδώ, εσένα εκεί, οπουδήποτε. Για ποιο λόγο να τους ζητήσεις είσοδο? Ειδικά σε μια εποχή και σε μια χώρα όπως είμαστε τώρα στην Ελλάδα, το 2016, υπάρχουν τόσες οικογένειες που δεν έχουν λεφτά, δεν έχει το ένα το άλλο. Δεν είναι ο κάθε άνθρωπος που βλέπει, λέει, τι θα κάνουμε σήμερα, θα πάω να δώσω 10 ευρώ για να μπω για 2 ώρες. Τι? Υπάρχουν πολλά άτομα τα οποία δεν έχουν οικονομική δυνατότητα. Το έχει συζητήσει αυτό το σημείο ο Μάνος σε βίντεο του και συμφωνώ απόλυτα. Αυτή τη στιγμή σας αφήνω να το δείτε. Μπράβο όμως, πραγματικά σους κάνουν, δίνουν την ευκαιρία στους fans τους να τους δουν σαν άτομα, να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί τους, να μιλήσουν λίγο μαζί τους. Και είναι ωραίο να βλέπεις ένα άτομο που βλέπεις στο ίντερνετ και να το βλέπεις από κοντά. Έχω νιώσει κι εγώ έτσι ωραία με αυτό. Αλλά! Ναι, όμως είναι και αυτοί που στην αρχή των βίντεο τους λένε κάτι τέτοιο. Γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας κάνω μια γρήγορη ανακοίνωση, μια τέλεια ανακοίνωση που όλοι θα ευχαριστηθούμε με αυτό. Τουλάχιστον εγώ πάρα μα πάρα πολύ, δεν το λέμε. Λοιπόν, ευχαριστώ τόσο καιρό που με στηρίζετε και με βοηθάτε στα βίντεο μου. Ήρθε η στιγμή λοιπόν να πω εγώ το ευχαριστώ μου σε εσάς. Λοιπόν, κάνω ένα meetup στην Αθήνα, στο club, φέρνω τον κάθε μαλάκα για να με δείτε, να βγάλουμε μια φωτογραφία και πάνω απ' όλα να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ γι' αυτό. Πραγματικά, αυτό το meetup είναι το ευχαριστώ μου για εσάς. Ωστόσο η τιμή είναι 25 ευρώ. Δεν ξέρω που θα τα βρείτε. Δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Τα αρχίδια μου που θα τα βρείτε. Να τα βρείτε για να με δείτε. Αλλιώς δεν θα με δείτε ποτέ στη ζωή σας. Δεν θα βγω από το σπίτι μου μόνο αν κάνω meetup. Έτσι λοιπόν, αφού ήρθετε στο meetup, θα βγάλουμε μια φωτογραφία. Να βγάλουμε να μιλήσουμε και λίγο. Να σας δώσω και ένα αυτόγραφο. Εγώ θα φύγω με κάτι χιλιάρικα στο χέρι, ρε παιδί μου. Εντάξει. Ρε παιδί μου, εντάξει, μην κάνεις έτσι. Για μία μέρα είναι για κάτι ώρες και εγώ θα βγάλω κάτι χιλιάδες ευρώ, έτσι. Τι έχουμε, κρίση και δεν μπορείτε να πληρώσετε κάποια παιδιά και θα απογοητευτείτε, θα μαλώσετε με τους γονείς σας για να πάρετε τόσα λεφτά στα αρχίδια μου! Να βάλα! Εγώ πάνω απ' όλα θέλω να σας πω ευχαριστώ. Θέλω να σας πω με αυτό το meetup ένα ευχαριστώ. Δηλαδή είναι για σας αυτό το meetup. Για σας το κάνω. Χάρη σας κάνω. Έτσι λοιπόν, 25 ευρώ προπόληση εισιτηρίων στο puchomu.com, να αγοράσετε τα εισιτήρια. Ευχαριστώ προς τους fans, ξαναλέω. Δεν είναι για να βγάλω λεφτά. Το πολύ 5-6 χιλιάρικα να βγάλω. Μην αγχώνεσαι αγόρι μου, μην. Έλα βρε τώρα, έλα τώρα βρε. Μια φωτογραφία θα βγάζεις και θα μου την πληρώσεις 25 ευρώ, σιγά. Και ακριβώς είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή ζητάς ευχαριστώ στο κοινό σου. Και ποιο είναι το ευχαριστώ? Το να τους ζητάς λεφτά. Σου δίνουν ήδη λεφτά από τις προβολές. Εντάξει, σε μένα τα λεφτά που παίρνω από το YouTube τα έχω εξηγήσει κιόλας, είναι 10 με 15 ευρώ το μήνα. Όσοι δεν με πιστεύετε, να σας δώσω και ένα screenshot, κανένα απολύτως πρόβλημα. Βλέπετε φυσιολογικά κάπου εδώ ένα screenshot. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση, τουλάχιστον ελπίζω ποτέ να μην το κάνω, γιατί το θεωρώ άσχημο πράγμα αυτό. Το να κάνω εγώ, να διοργανώσω κάποιο meetup για κάτι special για τους 20.000, για τους 30, αν καταφέρω να φτάσω ή οτιδήποτε. Γιατί δεν είναι κάτι σίγουρο στο YouTube. Δηλαδή, λες, έχω 20.000, άνετα θα φτάσω 50. Δεν είναι τίποτα σίγουρο. Τι λες, γιατί να ζητάς αντάλλαγμα για κάτι το οποίο σου προσφέρει ο κόσμος? Σου προσφέρει, ξέρεις κάτι, σε βλέπω, σου δείχνω υποστήριξη, βλέπω τα βίντεο σου, κάνω like, comment, σε δείχνω σε κάποιον φίλο μου και όλα αυτά. Και να του λες, π.χ., δώσε μου και 10 ευρώ να σε βάλω σε ένα event. Το οποίο event θα έρθει ο κόσμος που με έχει στηρίξει ήδη. Δηλαδή, αυτοί είναι που θα μπουν. Δηλαδή, να μου δώσουν και άλλα λεφτά. Και μια μικρή παρένθεση, γιατί πολλοί θα πείτε, ναι, εσείς έχετε τους servers. Ο server δεν είναι κάτι αναγκαστικό. Είναι, εννοείται, για ένα στήριγμα στο κανάλι. Δεν το λέω ότι μπείτε στο server για ευχαριστώ, για να μην υπάρξει κάποια παρεξήγηση. Το event, τα meetups, συγγνώμη να το θέσω πιο σωστά. Τα meetups είναι για να πεις ένα ευχαριστώ, να πεις τον άλλον αυτά που σας είπα πριν. Κάποιοι συγκεκριμένοι YouTubers μιλάνε σε άλλους, λες και είναι κατώτεροι, λες και είναι σκατάδες, ας πούμε. Και καλά, εγώ είμαι εδώ πάνω
Γιατί έχω 20.000 subscribers και εσύ είσαι εδώ ρε φίλε, γιατί έχεις μόνο 500 subscribers. Εντάξει, πώς τολμάς να μου μιλάς? Πίστεψε το ή όχι, υπάρχουν τέτοιους YouTubers. Λοιπόν, να και κάτι σωστό το οποίο είπε μέσα σε αυτό το βίντεο. Αυτό ακριβώς που είπε ισχύει και μου έχει συμβεί και σε εμένα αποκλειστικά. Δυστυχώς υπάρχουν κάποια τέτοια άτομα τα οποία έχουν μεγαλύτερα νούμερα από σένα και στο παίζουν κάποιοι, αλλά αυτό δεν το καταλαβαίνετε γιατί είναι λίγα τα κανάλια τα οποία βγαίνουν και τα λένε. Τώρα κάποιοι γράφουν, μαλάκα, έχει άλλους YouTubers που ανεβάζουν κάθε μέρα βίντεο. Όπως τον PewDiePie, τον Jacksepticeye, αυτοί έχουν βίντεο κάθε μέρα. Ναι, αλλά αυτό που δεν καταλαβαίνετε εσείς είναι ότι, και τώρα δεν κρίνω, δεν λέω κάτι κακό, απλά σας λέω κάτι που ισχύει. Αυτοί έχουν editors. Λοιπόν, δηλαδή, αυτόν τον Jack Sparrow, όπως τον είπες, δεν έχω ιδέα ποιος είναι, αλλά ο PewDiePie, επειδή τον ξέρω σαν κανάλι, δεν βλέπω καθημερινά, αλλά βλέπω PewDiePie μια στο τόσο, είναι gaming κανάλι και θα σου πω το εξής. Στην Ελλάδα έχουμε gaming κανάλια τα οποία ανεβάζουν καθημερινά βίντεο. Εγώ συγκεκριμένα αυτό το μήνα ανεβάζω καθημερινά. Υπάρχουν όμως και άλλα κανάλια τα οποία τα κάνουν χρόνια τώρα. Όπως ένα από τα μεγαλύτερα κανάλια στην Ελλάδα που είναι οι Gamers. Κάνουν καθημερινά βίντεο όλη την εβδομάδα και μερικές φορές και δύο την ημέρα. Τα οποία δεν έχουν κάποιον editor, ούτε εκείνοι, ούτε εγώ, ούτε άλλα μεγάλα κανάλια. Όπως αυτή τη στιγμή βλέπετε κανάλια, τον Χάκι, τον Καρπούζι. Υπάρχουν πολλά κανάλια τα οποία δεν έχουν κάποιον editor και κάνουν καθημερινά βίντεο. Εντάξει, τώρα θα πείτε, θα μιλήσω για μένα αποκλειστικά. Εννοείται, δεν κάνω το edit που κάνει κάποιο, ο PewDiePie κάτι τέτοιο σε βίντεο. Αλλά δεν χρειάζεται κάποιον editor για να έχεις καθημερινά βίντεο. Χρειάζεται να έχεις θέληση και όρεξη. Να γουστάρεις να πεις, θα κάτσω να κάνω καθημερινά βίντεο. Δεν χρειάζεται να έχεις κάποιον editor για να έχεις καθημερινά βίντεο. Δηλαδή αυτοί βιντεογραφάνε τα βίντεο τους και μετά τα δίνουν παρακάτω και κάποιοι άλλοι τα κάνουν edit και μετά τους τα δίνουν πίσω έτοιμα. Έτσι μπορεί παράδειγμα ο PewDiePie να βιντεογραφάει 2-3 βίντεο στην ημέρα, τα δίνει παρακάτω και να κάνει 2-3 μέρες διάλειμμα αν θέλει. Και έτσι μπορεί να έχει βίντεο ανεβασμένο κάθε μέρα. Από όσο σας είπα, κάνω μόνος μου record ένα βίντεο την ημέρα, το κάνω edit, το κάνω upload. Οπότε δεν είναι θέμα το να έχεις κάποιον editor, το θέμα είναι να θέλεις και να έχεις την όρεξη. Και λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ναι, το ξέρω, θα βαρέσει κόκκινο το dislike, δεν ξέρω κι εγώ πόσες χιλιάδες dislikes θα έχει. Απλά ξαναλέω, δεν είναι κάποιο hate κράξιμο, απλά είναι η γνώμη μου. Εγώ έβλεπα του Jay και θα συνεχίσω να βλέπω, δεν είναι κάτι τέτοιο. Απλά στο συγκεκριμένο βίντεο πιστεύω ότι έθιξε αρκετά πράγματα τα οποία δεν ξέρω αν θα βγει κάποιος άλλος να τα πει και είπα ας βγω να τα πω εγώ καλύτερα. Δεν είμαι ένα μεγάλο κανάλι όπως είπαμε, έχω μόνο 20.000 subscribers. Οπότε απλά ήθελα να βγω να το πω αυτό το πράγμα. Οκ, χαιτάρετε, dislike, βρίστε κάτω ό,τι θέλετε, δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Αλλά άμα κάποιοι καταλαβαίνετε το point και ότι βγαίνω να σας πω κάποια πράγματα τα οποία σας λένε κάποιοι και ίσως να μην είναι αυτό το πράγμα, γιατί στην Ελλάδα ξαναλέω τα νούμερα δεν είναι τα μεγαλύτερα, γιατί τα 20.000 δεν είναι λίγα ή τα 30 ή τα 80, είναι μεγάλα νούμερα, δηλαδή είναι τεράστια νούμερα για την Ελλάδα ξαναλέω. Οπότε αυτό, ό,τι θέλετε κάντε dislike, like, comment, άμα σας άρεσε το βίντεο κάντε και ένα share στο Facebook και όλα αυτά. Οπότε αυτά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο, γεια σας!